Γεια σας, τι κάνετε? Εμένα δεν είναι και η καλύτερη μέρα που έχω ζήσει στη ζωή μου. Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Εσύ αφήσες να ζω στη μοναξιά. Και γεια. Έχω ξυπνήσει με ημικρανία. Πονάει ετούτο εδώ το ημισφαίριο. Έχω πιει έξτρα πανατόλ, δεν έχει περάσει, αρνείται. Ναι, είναι απόγευμα. Καταλαβαίνω ότι η σημερινή μέρα έχει πάει στο δρο. Και που κάνω φασαρία, πονάω αυτή τη στιγμή. Φοράω μπουρνούζι Harry Potter. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αν δεν μπορείτε, χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω πολλά αυτή τη στιγμή. Θα πάρω ακόμα ένα. Γιατί έχουν περάσει 6 ώρες. Ελπίζω να μην πεθάνω. Εννοείται ότι δεν έχω φάει τίποτα, γιατί δεν ξέρω αν έχετε μικρανίες, αλλά αν έχετε, την ώρα που σε πονάει δεν μπορείς να φας τίποτα, νιώθεις και ανακατοσούρα. Από την άλλη πρέπει να φας κάτι, από τη στιγμή που πίνεις παυσίπονα. Αυτό το struggle. Από όλα όσα μπορούσα να κληρονομήσω από τη μάνα μου, αυτό βρήκα. Είναι μια δυναμική. Πανέξυπνη γυναίκα, επιχειρηματίας, άξια. Εγώ την ημικρανία της πήρα. Επίσης, να είναι καλά αυτός ο φιλαράκος μου, γιατί σήμερα από ό,τι είδα χιόνιζε στα βορεινά εδώ της Αττικής και κρυώνω και με έχει σώσει. Ευχαριστώ φιλαράκο μου. Καλέ όμορφο είμαι και ακόμα με η μικρανία που έχω. Πω. Για κοίταξέ το να. Με μισό. Ξέρετε τι θα είχε πάρα πολύ πλάκα, τώρα με την ημικρανία να προσπαθήσω να λύσω όλα αυτά. Τι αστείος που είμαι. Νομίζω έχω μείνει στο 16 και σήμερα έχουμε 20. Έχουμε το 17, το οποίο φαίνεται πανδύσκολο. Το 18. Α, ουρών! 19. Το... Α, τι είναι αυτή η αψιότητα. Και το 20. Για τη σημερινή μας... Η Ερμιόνη! Πάω να τα συναρμολογήσω και σας τα δείχνω. Εκτός από εδώ από το παρεόνι που συμπληρώθηκε με το Ρόν και την Ερμιόνη, είχε μέσα και αυτό το καροτσάκι για τα ραβδιά και είχε και την πλατφόρμα 9 και 3 τέταρτα. Αχ, sorry κοριτσάρα μου. Sorry. Πω, πραγματικά είμαι τραγικός και ακαμάτης, αλλά έχω την ημικρανία, άρα είναι ένας πολύ καλός λόγος για να παραγγείλω φαγητό. Παρήγγειλα μία μακαρονάδα, η οποία λεγόταν η μακαρονάδα του Άγιου Βασίλη. Είναι κατακόκκινη. Δείτε λίγο εδώ, παιδιά! Έχει cream cheese, έχει μπρόκολο, έχει παντζάρι, έχει κάτι τύπου μούρα. Ίσως ακούγεται απέσιο, αλλά δεν ξέρω. Μου κάνει πολύ Χριστούγεννα και το είχα ανάγκη αυτή τη στιγμή να νιώσω Χριστούγεννα. Ναι, okay. Και η φίλη μου η Μονστέρα. Γεια σου, Μονστέρα. Όλα καλά. Πάντα καλά. Φιλάκια. Για να δούμε αν είναι και ωραία. Εντάξει, αντίο. Αντίο. Αυτή η μους παντζαριού ή ό,τι είναι. Πω, πω. Σας αφήνω να το απολαύσω. Να το φάω και ολόκληρο βασικά, μπας και μου περάσει το κεφάλι και θα τα πούμε σε λίγο. The following day. Λοιπόν, πήρα μια τεράστια απόφαση που θα κρίνει το μέλλον αυτής της χώρας. Να σας την ανακοινώσω. Επειδή λόγω της ημικρανίας αυτό το vlog έμεινε άδειο, έμεινε ορφανό, έμεινε κενό, αποφάσισα να έρθω εδώ, σε τούτο εδώ το κανάλι, στο κανάλι μου όπως τα έλεγαν πολλοί, και να πίνω και να κρίνω τον τελικό του Bachelor. Δεν το περίμενα κανείς! Εγώ, εμού του ιδίου, να σχολιάσω ποτέ τον Bachelor, αλλά θα το κάνω και θα σχολιάσω το τελευταίο επεισόδιο. Πάμε να δούμε. Από ό,τι έχω μάθει, spoiler alert, έφυγε η Γιώτα και στον τελικό είναι η Άννα. Και η Αθηνά, Νέα Υόρκη, Μαρόκο, Θήβα, Σπάρτη, Πάτρα, Φέτα. Αχ, η Ζαμπέλα. 21 βοητευτικές γυναίκες. Βοητευτικότατες. Δεν έχω λόγια. Και εγώ μαλάκα, έπαθα πλάκα. Συνήθως μου λένε ότι μοιάζω με γυναίκα από από την ζωή του Βοτσέλη. Αλήθεια. Ναι. Πόσο εγώ. Α, της πήγε στη Σαντορίνη. Ανέβηκε το budget από πέρυσι, γιατί πέρυσι τους είχε πάει στη Μάνη. Μάνη. Μάνη, Μάνη, να και Σαντορίνη. Η καρδιά μου αυτή τη στιγμή είναι μοιρασμένη στα δύο. Αχ, και δικιά μου ρε αγάπη. Στα 17. Τρίμερα. Έλα ρε.
πάρει φέτα! Δεν ήταν μόνο να το πιστέψω πως βρίσκομαι εδώ. Από 25 κοπέλες. Ναι, Άννα μου, τι δεν πιστεύεις πως βρέθηκες εδώ από 25 κοπέλες που ήσασταν μείνατε οι δύο. Εσείς ήσασταν οι πιο ημιμελητικές, εσείς είχατε το περισσότερο ντράμα, αν εξαιρέσει την. Μεγαλοπρεπή η Ζαμπέλα. Είναι τεράστια απώλεια για όλους μας μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ την καθημερινότητά μου χωρίς την Ζαμπέλα να μου πει ένα τραγούδι. Αχ, πόσο όμορφη φωνή. Τέλος πάντων. Εγώ νιώθω κάτι από μέσα μου, από πολύ μικρή. Όταν... Ναι. Κι εγώ έτσι ακριβώς. Απίστευτο. Και όμως φτάσαμε το τέλος. Έχω πολλά σχέδια. Αυτή γιατί κλαίει. Η άλλη είναι λες και έχει πάρει όλες τις παράνομες ουσίες του κόσμου και είναι... Χα! Και αυτή κάθεται έτσι. Θέλω να έχω happy ending. Με τον άντρα μου, Αλέξη! Και η Ιούσεφ. Γεια σας. Ένα κουτί happy end θα ήθελα. Happy end. Πρόσεξε, Αλέξη, μην πέσεις από εκεί. Πρόσεξε. Ωραία, πάμε στο πρώτο ραντεβού. Πρώτο ραντεβού με Άννα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Η Άννα θα ρίξει τον Αλέξη. Εσύ τι είναι αυτό που σε έχει μείνει έτσι πολύ έντονα από όλες αυτές τις στιγμές μας που ζήσαμε. Η Ζαμπέλα. Το πιο σημαντικό όμως είναι να ζω στιγμές με τα παιδιά μου, να τα βλέπω να μεγαλώνουν. Είπε την Άννα παιδί του ή ότι θα κάνει παιδιά με την Άννα. Παιδιά, όταν κάνουν παιδιά, μετά από μια φάση απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο. Και δεν έχουν... Όχι, όχι, Άννα. Γιατί, Άννα, γιατί, Άννα. Όχι, Άννα, γιατί το είπες αυτό στον Αλέξη. Γιατί, Άννα, γιατί. Γιατί, Άννα, γιατί. Ο Αλέξης θέλει παιδιά. Γιατί του λες ότι δεν θες παιδιά γιατί θα χαλάσει σχέση. Γιατί, Άννα, γιατί. Αχ, ωραία, Σαντορίνη μου, έλειψε. Ακόμα πιο φημισμένο είναι το Ιω Βασίλειο. Γιατί τι διαφορά έχει από τα υπόλοιπα μέρη που το βλέπει στο Ιω Βασίλειο. Αχ, εγώ. Εγώ κάθε φορά που πάω στη Σαντορίνη και συνειδητοποιώ ότι έχει εξαιρετικό μάρκετινγκ. Κάπου άκουσα ότι άμα κάνει μια. Ευχούλα την ώρα του ήλιο βασιλέματος, την ώρα που πέφτει όμως μέσα στη θάλασσα, ναι. Τότε πραγματοποιείται. Καλά, εγώ... Ψέματα είναι. Ψέματα είναι. Ψέματα. Μην πιστεύετε κανένα. Ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ω, Χάνα, για να μην πραγματοποιήθηκε ακόμα. Εάν ο Αλέξης θα είναι ο άντρας μου, θα μείνω εδώ για πάντα. Τέλεια! Θα έχουμε την Αθηνά, Νέα Υόρκη, Μαρόκο, Λος Άντζελες, Βερολίνο, Ντουμπάι, για πάντα στην Ελλάδα. Έλα αγάπη μου, γυρίσατε όλη τη Σαντορίνη, πες ποια θα μείνει, ποια θα φύγει να τελειώνουμε. Ρολόι. Σου θυμίζει κάτι αυτό το ρολόι. Την ώρα που περνάει και δεν αποφασίζει ο Αλέξης, αυτό μου θυμίζει εμένα το ρολόι. Καλέ, και έχω βγάλει φωτογραφία. Τρελό. Να πάτε να δείτε το vlog από τη Σαντορίνη, θα δείτε εκεί πέρα όλα τα hot σημεία. Έλα παιδιά, βαρέθηκα την Άννα. Πάμε στο ραντεβού της Αθηνάς μας. Συγγνώμη. Την Άννα την πήγε με ολόκληρο ιστιοφόρο και την Αθηνά μας, τη Νιου Γιόρκ μας, τη Μαρόκο μας, το Βερολίνο μας. Την πάει με το ferry boat των δύο. Που βέβαια δεν ξέρετε τι είναι το ferry boat των δύο, να το προλαβαίνεις. Είναι ιδονικό θα έλεγα, αλλά και πάλι. Αγαπώ τα γαϊδούρια. Αχ, η ζωή μου όλη. Η ζωή μου όλη, Αθηνά μου. Τέλος πάντων. Σ' αρέσει το palm tree. Ναι. Τι έχει πει η Αθηνά και αν το μάθετε, πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Θέλω. Για δες. Τι θα δει. Oh α, τι πουλί είναι αυτό. Κότα, φραγκόκοτα. Την καθηγή ψυχή μου. Καλά, Άννα. Ξέρει ποια είμαι. Η Άννα κλαίει τώρα εδώ πέρα με τον Σατσίδη και ο Αλέξης με την Αθηνά βλέπουν γαϊδούρια. Δεν είναι αληθινές 100% υποδίονται κάτι. Ξέρω για την Αθηνά ότι είναι πολύ έξυπνη και ότι τα καταλαβαίνει όλα. Και ότι το παίζει πολύ καλά από την αρχή. Oh, έλα το expose. Η επιλογή μου να είσαι εδώ είναι πάρα πολύ συνειδητή. Και... Αχ, καλέ, τι τρώτε, βάφλες. Πεινάω πάρα πολύ. Γουργούρισε το στομάχι μου. Και δεν τα τρώνε. Κάθονται, μιλάνε, φλερτάρουν, τους τρέχουν τα σάλια για τον έναν και τον άλλον. Φάτε την αγαπημένη τη βάφλα. Θα βάλω τα κλάματα. Με ένα παιδί μαζί, ένα μωρό και θα... Είδατε πριν που σας έλεγα γιατί Άννα, γιατί Άννα. Η Αθηνά το ξέρει ότι ο Αλέξης θέλει παιδί και καλά στο σενάριο. Άρα του λέει ναι, θέλω παιδιά, θέλω πολλά παιδιά. Η άλλη του είπε φοβάμαι θα σκοτωθεί ο ερωτάς μας με ένα παιδί. Αγάπη μου, γιατί Άννα, γιατί Άννα. Πιστεύεις ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για σένα για να κάνεις οικογένεια. Κρίσιμη ερώτηση. Είναι σαν την ερώτηση των Καλλιστίων. Τι ευχή θα θέλατε να δώσετε σε όλο τον κόσμο. Και λένε παγκόσμια ειρήνη, φιλία και τέτοια. Λίγο χρόνο έξω από εδώ, μόνοι μας. Έξω από εδώ. Ένα οικογένεια, ναι. Πώ
άνθρωπος σου. Εγώ δεν ξέρω ποιος είσαι έξω από εδώ. Άντε πάλι με το σατανά, μην τον πιάνεις στο στόμα σου ρε κοπέλα μου το σατανά. Θα πουλήσεις την ψυχή σου εκεί. Όχι Αθήνα, Νέα Υόρκη, Βερολίνο, Μαρόκο, Άμστερνταμ. Σίγουρη, έξω από εδώ είσαι πιο καλά. Άντε πάλι με το σατανά, κοπέλα μου. Σταμάτα να τον επικαλείσαι. Θέλεις να κερδίσεις με τη δύναμη του σατανά. Όχι Αθήνα, Νέα Υόρκη, Μαρόκο, Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι χώρα, δεν είναι πόλη. Τέλος πάντων, όχι φέτα μου. Α! Πολύ ευίωνο. Πολύ ευίωνο, ναι. Πολύ ευίωνο. Τιτανικός, να βουλιάξει η σχέση σας σαν τον Τιτανικό. Θα πεθάνουμε σε ένα κρεβάτι μαζί γερασμένοι. Τι μακαβριότητες λέει η σατανίστρια. Δεν του αρέσει πολύ το Αλέξη αυτό. Φάτε τη βάφλα, παιδιά. Όπα το φιλί. Ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Δεν το έχω κάνει ποτέ ξανά στη ζωή μου να διαλέγω μονόπετρο. Λέει πρώτα σιγά μου η ψεύτικη. Θα επιλέξω ένα κόσμημα που θα συμβολίζει όλα όσα έζησα, αλλά και όλα όσα πρόκειται να ζήσω. Το πιο φτηνό. Αυτό θα επιλέξει. Δείξτε το μας, δείξτε το μας. Αυτό δείξτε το δαχτυλίδι συμβολίζει την αγάπη μου για εκείνη. Είναι σύμβολο. Καλά, εντάξει κι εσύ. Μας δένει και μας οδηγεί. Εντάξει, έτσι όπως το έλεγε και περίμενα ότι θα έχει μια κοτρώνα να. Τόση πετρούλα ήταν, τέλος πάντων. Πάμε, έχω αγωνία. Έχω αγωνία. Ανάσταση. Παντρεύεται αυτή η καλέ. Ναι, νηφικό είναι αυτό ξεκάθαρα. Πιο όμορφη από ποτέ. Οι σκέψεις πολλές. Να ξεκινήσω αυτό το πολύ ωραίο ρομαντικό ταξίδι. Αχ, τα έφτιαξε με τον Γιώργο Σατσίδη! Τρελό! Θα κάνει πρόταση γάμου. Μπράβο στην ελληνική τηλεόραση. Μπράβο! Τις παράτησε τις άλλες δύο και θα δώσω το. Θα κάνει πρόταση γάμου. Έχω χάσει τα λόγια μου. Παιδιά, ταιριάζεται πάρα πολύ. Μπράβο, αλήθεια. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Α. Όχι. Και χάρηκα. Όσο περιμένω την Άννα και την Αθηνά, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Κρι. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Τα, 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 τα. Έχω τρομερή αγωνία. Ανάσταση, λες και κάνουμε εγκυμοσύνη. Φέτα, φέτα, φέτα. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Κι εγώ, Άννα, κι εγώ πάρα πολύ. Φέτα. Νιώθω θα λιποθυμήσω. Δεν πιστεύω, Αλέξης, θα διαλέξει την Άννα. Και όχι εγώ. Θα είναι το πιο μεγάλο λάθος στη ζωή του. Σήμερα είναι η πιο σημαντική ημέρα της ζωής μου. Και της δικιάς μου. Ζήζω για την γη. Αν πει πως δεν είμαι εγώ αυτή που θα είναι για πάντα στο πλευρό του... Ζαλίζομαι, δεν νιώθω καλά. Άννα. Άννα. Είσαι ένας άγγελος. Κάθε άντρας θα ήθελε να έχεις το κλάδι. Αλλά... Όμως, Άννα... Η καρδιά μου ανήκει στην Αθηνά. Κέρδισε η φέτα, ρε μαλάκα! Κέρδισε η Ελλάδα! Κέρδισε το pop προϊόν μας! Ναι, μωρή φέτα! Ναι, Αθήνα! Νέα Υόρκη! Μαρόκο! Βρυξέλλες! Έφυγε αυτή! Ήξερα είσαι ο άντρας μου! Τόσο ρομαντικό! Δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι έρωτες! Όταν είδα σε σένα αυτό κόκκινο χαλί, ήξερα είσαι ο άντρας μου! Αγαπάμε την καρδιά μου! Ένιωσα πολλά για την Άννα. Εγώ. Συγγνώμη, ντροπή μου. Ταυτίστηκα πάρα πολύ με την Άννα. Σε αγαπώ. Πολύ κακός ηθοποιός πάντως. Πες του όχι, σε παρακαλώ ρε αγάπη. Πες του όχι, please. Αυτό το δαχτυλίδι. Δεν το θέλω και το πετάει. Αυτό συμβολεί τη αγάπη μας. Εμείς οι δύο μπορούμε να κάνουμε τη δικιά μας οικογένεια. Σε ευχαριστώ, οικογένεια. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά δεν είμαστε στην ίδια φάση. Η δημιουργία οικογένειας θέλει κι άλλο χρόνο. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος για παιδιά. Και εσύ μιλάς συνέχεια γι' αυτά. Και γιατί δεν θέλεις να παντρευτείς και να έχεις οικογένεια? Γιατί όλα θέλουν τον χρόνο τους, Αθηνά μου. Μη βιάζεσαι. Δεν θέλω να φέρω εγώ τα κακά νέα, αλλά αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα, Αθηνά μου. Ότι με την πρώτη ευκαιρία θα σε χωρίσει, όπως χωρίσει ο Παναγιώτης Βασιλάκος την Νικόλ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στο αυριανό vlog μας, ημέρα 21. Περνάτε τέλεια. Καλή επιτυχία, Αθήνα, Νέα Υόρκη, Άμστερνταμ, Λονδίνο και σε όλες τις πόλεις εκεί έξω. Αυτά. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και ας με άφησες να ζω στη μοναξιά.